Grand Prix. Γεια σας, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Πάμε για ένα αφιέρωμα στο Grand Prix. Νοτάκα, γνωστό στην Ελλάδα και ως Grand Prix, ήταν σειρά άνιμε ιαπωνικής παραγωγής από την Toei Animation. Δημιουργός της σειράς ήταν ο Κόγκο Χοτόμι, ο οποίος υπήρξε μεγάλος θαυμαστής αγώνων ταχύτητας. Υπεύθυνος σχεδιασμού ο Κέντζι Γιοκογιάμα και ο Τακέσι Ταμίγια. Τη μουσική έγραψε ο Χιρόσι Μιγιαγκάβα και στο τραγούδι έναρξης είναι ο Ιτσίρο Μιζούκι. Το σενάριο επιμελήθηκε ο Μασάκι Τσούτζι. Κάθε επεισόδιο διαρκούσε 25 λεπτά. Αρχικά είχε προγραμματιστεί η δημιουργία 26 επεισοδίων, όμως λόγω της υψηλής τηλεθέασης αποφασίστηκε η παραγωγή 44 επεισοδίων. Γι' αυτό και η σειρά είχε στο τιμόνι δύο σκηνοθέτες. Ο Σιγκεγιούκι Χαγιάση, γνωστός στον κόσμο των άνιμε με το ψευδώνυμο Ριντάρο, ανέλαβε τη σκηνοθεσία των πρώτων 26 επεισοδίων της σειράς, για τα οποία και είχε συμφωνήσει αρχικά. Έπειτα έφυγε για να σκηνοθετήσει το Space Pirate Captain Harlock. Τα υπόλοιπα επεισόδια ανέλαβε ο Νομπουτάκα Νισιζάβα. Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία από τις 22 Σεπτεμβρίου του 1977 έως και τις 31 Αυγούστου του 1978. Μεταγλωτίστηκε στα Ισπανικά, τα Ιταλικά, τα Ουγγρικά, τα Πολωνικά, τα Φιλανδικά, τα Ρωσικά και τα Αραβικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η σειρά των 44 επεισοδίων συντομεύτηκε σημαντικά για να σχηματιστεί μια ταινία 90 λεπτών για παιδιά που ονομάστηκε Super Grand Prix. Κυκλοφόρησε από τη Liberty International στις 12 Αυγούστου του 2003 και συνοψίζει λίγα από τα πρώτα επεισόδια. A real driver give his right arm for a chance to try out the Countach. Well, it just so happens that it's no big deal to me. I wonder. You didn't build that clunker with your own hands just for the fun of it. But now I think you're afraid of it. Έχουν κυκλοφορήσει δύο DVD box για τη σειρά, ένα σετ 4 δίσκων και ένα σετ 5 δίσκων. Στην Ελλάδα ορισμένα επεισόδια της σειράς μεταγλωτίστηκαν στα ελληνικά το 1989 και κυκλοφόρησαν σε βιντεοκασέτες από την Elite Video με τον τίτλο Grand Prix. Σε αυτά ακούγονται οι φωνές των ηθοποιών Αργύρη Παυλίδη, Μάκη Ρευματά, Γιώργου Βασιλείου, Βίνας Παπαδοπούλου και Μαριάννας Τριανταφυλλίδου. Κάποια από τα επεισόδια αυτά μεταδόθηκαν μόνο από κανάλια τοπικής εμβέλειας. Η σειρά έκανε πολλά νεαρά παιδιά της εποχής να αγαπήσουν τους αγώνες και τα γρήγορα αυτοκίνητα. Σε κάθε επεισόδιο η σειρά περιέγραφε με την πιο απλή γλώσσα τους κανόνες του αθλήματος, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν πραγματικά μοντέλα. Στις στροφές δείχνει ο οδηγός την ικανότητά του. Στην ευθεία του πρώτο λόγο έχει η δύναμη του αυτοκινήτου. Αλλά στις στροφές φαίνεται καθαρά η αποφασιστικότητα και η τόλμη του οδηγού. Αν σε μια στροφή πατήσει γκάζι πιο πολύ από ό,τι πρέπει, μετά είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει το αυτοκίνητό του μέσα στην πίστα. Τα περισσότερα ατυχήματα σε αγώνες ταχύτητας γίνονται πάνω στις στροφές. Ο οδηγός χάνει τον έλεγχο του αυτοκίνητου και πολλές φορές αυτό μπορεί να του στοιχήσει την ίδια του τη ζωή. Όταν πρωτοπροβλήθηκε η σειρά στην Ιαπωνία, το κοινωνικό τρέν της εποχής ήταν το Supercar Boom, δηλαδή έκρηξη υπεραυτοκινήτων. Το ότι συνέπεσε με το Ιαπωνικό Grand Prix του 1976 δεν ήταν τυχαίο και είχε ως αποτέλεσμα μέσα σε λίγα χρόνια να δημιουργηθούν πολλά και διάφορα μάγκα και άνιμε με σχετική θεματολογία.
Όμως το άνιμε Grand Prix απέδειξε πως ήταν ασυγκρίτως ανώτερο από τον ανταγωνισμό. Εκτός του ότι στο Grand Prix το animation των αγώνων ήταν πιο ρεαλιστικό, οι παραγωγοί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια στο να είναι πιστοί στο δικό τους σήμερα. Την εποχή δηλαδή, όπου αστέρες όπου ο Νίκη Λάουντα, ο James Hunt και ο Μάριο Ατρέτη βασίλευαν στις πίστες της Φόρμουλα 1. Ωραίο αυτοκίνητο. Γεια σου, πρόεδρε. Για καιρό έχουμε να ειδωθούμε. Γεια σου, Τιμωθή, από εδώ ο Μάριο Ανδρέτη, ο άσος της Λότος, ο διάσημος οδηγός. Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Κι εγώ, αγόρι μου. Για να δοθεί αυθεντικότητα στη σειρά, οι σεναριογράφοι αντλούσαν υλικό από αληθινά περιστατικά της καθημερινότητας των οδηγών και τα συμπεριλάμβαναν στην ιστορία. Επίσης, αρκετοί οδηγοί εκείνων των χρόνων έκαναν την εμφάνισή τους στη σειρά, όπως οι Βιτόριο Μπραμπίλα, Έμερσον Φιτιπάλτι και Τζόντι Σέκτερ. Ο σχεδιασμός του Τοντορόκη Special ήταν εμπνευσμένος από το εξάτροχο Six Wheeler Tyrrell P34 του 1976 από τον Derek Gardner. Υπήρξε μια σειρά από αγωνιστικά αυτοκίνητα Arrow Emblem που κυκλοφόρησαν υπό τη σειρά παιχνιδιών Popinica, θηγατρική εταιρεία της Bandai. Εκτός από αυτά, η Popinica έφτιαξε επίσης ένα αγωνιστικό κράνο σε κλίμακα 1:1 που θα μπορούσε να φορεθεί από παιδιά. Το anime Grand Prix ήταν εν μέρη βασισμένο στο μάγκα του Satoshi Ikezawa με τίτλο Circuit no Okami, το οποίο κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία από τον Ιανουάριο του 1975 έως και τον Ιούνιο του 1979 στο εβδομαδιαίο περιοδικό Weekly Shonen Jump της εταιρείας Shueisha. Εκτός από την ομοιότητα στον τίτλο όπου από τη μία έχουμε το γεράκι του Grand Prix και από την άλλη τον λύκο της πίστας αγώνων, υπάρχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ των βασικών χαρακτήρων. Τίμωθη, ακόμα εκεί είσαι! Νάτος, πάλι ήρθε αυτός. Πιτσιρίκο, θέλεις να δοκιμάσεις. Τίμωθη! Άσε κάτω του κατσαβίδι! Ο Τίμωθη Σμιθ είναι ο ήρωας της ιστορίας. Ένας νεαρός θαυμαστής αγώνων ταχύτητας και πρωτάρης οδηγός, ο οποίος έχει βάλει σκοπό να υποστεί την οποιαδήποτε θυσία προκειμένου να γίνει κάποια μέρα πρωταθλητής. Ορφανός από μητέρα και από όσο γνωρίζει ο ίδιος και από πατέρα, ζει με τους θείους του και εργάζεται για αυτούς παραδίδοντας ψάρια με μοτοσυκλέτα. Ωστόσο, ονειρεύεται να γίνει κάποια μέρα οδηγός της Φόρμουλα 1. Η ιστορία του ξεκινά στην πίστα Mount Fuji, όπου συμμετέχει με ένα αυτοκίνητο ανακαινισμένο από τον ίδιο. Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, χάνει τον έλεγχο γλιστρώντας πάνω σε λάδια και συντρίβεται. Ζήτω! Έφτασα στο τέρμα! Είμαι ο νικητής! Εγώ, Τίμωθη Σμιθ, είμαι ο νικητής! Αργότερα ξυπνάει στο νοσοκομείο και συνειδητοποιεί τι έχει γίνει. Να πάρει οργή, να πάρει. Σύντομα τον επισκέπτεται ένας μοσκοφόρος, ο οποίος τον προσκαλεί να γίνει επαγγελματίας οδηγός αγώνων. Ο Τίμωθη Σμιθ νόμισε ότι μπορούσε να είναι όλα. Μηχανικός, οδηγός, κατασκευαστής, όλα. Αυτός ο μυστηριώδης χαρακτήρας του ανοίγει τις πύλες του κόσμου των ράλι και της φόρμουλα και θα τον παροτρύνει να ακολουθήσει τα όνειρά του στην ομάδα της Motor Cars. Όμως ο δρόμος προς την κορυφή δεν θα είναι στρωμένος με ρουδοπέταλα, καθώς ο Τίμωθη έχει να αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια και κακοτυχίες που θα του συμβούν μέχρι να πετύχει τους στόχους του. Ο Νίκη Λάουντα είναι ο διάσημος αυστριακός πρωταθλήτης αγώνων, γνωστός και ως ο ξένος ή μασκοφόρος από τη μάσκα που φοράει για να καλύψει τα σημάδια στο πρόσωπό του, τα οποία προκλήθηκαν από το ατύχημα που είχε στο Νούρμπουργκρινγκ το 1976.
πιστεύει τόσο πολύ στο ταλέντο του Τίμωθη, ώστε αργότερα να εγγυηθεί γι' αυτόν στον πρόεδρο της Motor Cars και ελπίζει ενδόμηχα να τον δει μια μέρα παγκόσμιο πρωταθλητή. Αμέσως μετά το ατύχημα του Τίμωθη, ο Νίκη τον πηγαίνει στο εξοχικό του Προέδρου για να τον εκπαιδεύσει στις τεχνικές οδήγησης των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Όμως το ατύχημα του είχε προκαλέσει φοβία για την οδήγηση, με αποτέλεσμα να τρακάρει το νέο δοκιμαστικό μοντέλο της εταιρείας, προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων. Εγώ φταίω για όλα, συγγνώμη! Έτσι! Ποιος σου έδωσε την άδεια να το οδηγήσεις, καταλαβαίνεις τι έκανες, ε? Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Ο Νίκη του ζητάει να τρέξει στο Ιαπωνικό ράλι για να πατσίσουν τη ζημιά. Ο Τίμωθη το κάνει. Μετά από ένα πολύ περιπετειώδη αγώνα και ενώ είναι πολύ κοντά στη νίκη, το αυτοκίνητο του Τίμωθη κολλάει στην άμμο. Τελικά χάνει τον αγώνα από τον Μπόρις. Αυτό ήταν το κερασάκι στη τούρτα, καθώς ο Τίμωθη απελπίζεται και φτάνει στο σημείο να θέλει να τα παρατήσει. Με πρόσχημα τη ζημιά στο αυτοκίνητο, ο Λάουντα τον οδηγεί στη Motor Cars για να έρθουν σε κάποιο συμβιβασμό. Μα πόσες φορές θα σας το πω, δεν έχω να σας πληρώσω. Λοιπόν, τι περιμένετε? Τι να γίνει, κύριε, πέσατε σε φτωχό. Εγώ νομίζω ότι αξίζεις περισσότερο από 4 εκατομμύρια. Τι θέλετε να πείτε? Θέλω να αγοράσω τις ιδέες σου. Μόνο έτσι θα εξοφλήσεις το χρέος σου και δεν θα αναγκαστώ να σου κάνω κακό. Θα πάρω ό,τι έχεις και δεν έχεις, ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό. Κατάλαβες, φίλε μου, θα δουλέψεις για μένα. Όχι, όχι, αυτό ξέχασε το, κύριε. Αποκλείεται. Μετά από μια ζωηρή αλλά άκαρπη διαφωνία μεταξύ του Προέδρου και του Τίμωθη, ο Λάουντα καταφεύγει στις προσβολές, ώστε να ξυπνήσει το γεράκι του Grand Prix που κρύβει μέσα του ο Τίμωθη. Ο Λάουντα τον αποκαλεί δειλό και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Για να το μεταπίσει, ο Νίκ αποκαλύπτει την ταυτότητά του και δίνει ένα γερό μάθημα στον Τίμωθη ότι παρά το προσωπικό του σοβαρό ατύχημα, ο ίδιος δεν τα παράτησε ποτέ. Περισσότερα για τη ζωή του Νίκη Λάουντα και την αντιπαλότητα παύλα φιλία με τον πρωταθλητή James Hunt μπορείτε να δείτε στην ταινία Rush το 2013 με τον Chris Hemsworth και τον Daniel Brühl. Η Άννη είναι η πιστή φίλη και συνοδηγός του Τίμωθη. Της αρέσουν τα αυτοκίνητα και οι κινητήρες γενικότερα. Μαζί με τον αδερφό της τον Μάριο είναι εκείνοι που βοηθούν τον Τίμωθη στις περιπέτειές του, άλλοτε ως συνοδηγοί, άλλοτε επισκευάζοντας τα αυτοκίνητά του και άλλοτε χρονομετρώντας τους γύρους του στις πίστες. Ο συνοδηγός είναι το πρόσωπο που καθοδηγεί τον οδηγό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ελέγχει τη διαδρομή, το χρόνο, την ταχύτητα, τα πάντα. Λένε ότι τα ράλι τις περισσότερες φορές κερδίζονται από τις σωστές συμβουλές του συνοδηγού παρά από τον ίδιο τον οδηγό, όσο καλός κι αν είναι. Φτάσαμε στο σημείο ελέγχου. Γεια σας. Ο Μάριο είναι λάτρης των αυτοκινήτων, για τα οποία γνωρίζει απίστευτα πολλές πληροφορίες, καθώς και για τους οδηγούς, τις ομάδες και τις πίστες αγώνων. Ωχ, μανούλα μου, τι αυτοκινητάρα είναι αυτή, πω, καλέ θα τρελαθώ. Βλέπω, ξέρεις από αυτοκίνητα. Ναι, Ferrari μπέμπε. Τα δύο μπε σημαίνουν μπερλινέτα μπόξερ. Μπερλινέτα σημαίνει κουπέ και μπόξερ σημαίνει ότι η μηχανή είναι μονταρισμένη οριζόντια. Μπράβο, εσύ ξέρεις πολλά. Ναι, στα αυτοκίνητα σκίζω. Η Άννη συνοδεύει τον Τίμωθη κατά το μεγαλύτερο μέρος της σειράς, όμως εκείνος την αντιμετωπίζει περισσότερο σαν συνοδηγό παρά σαν σύντροφο. Όλα αλλάζουν όταν στο τέλος της ιστορίας ο Τίμωθη αντιλαμβάνεται ότι η Άννη ήταν δίπλα του σε κάθε δύσκολη στιγμή και το επισφραγίζει με ένα μεγάλο κινηματογραφικό φιλί, αναδεικνύοντάς την έτσι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την επιτυχία του. Η Νέλη είναι η κόρη του Προέδρου της Motor Cars και η κοπέλα του Μπόρις. Όπως συμβαίνει και με την Άννη, έτσι και η Νέλη βοηθάει τον Μπόρις στους αγώνες και είναι πάντα δίπλα του για να τον στηρίξει. Αυτό εκεί το αυτοκίνητο είναι δικό σου? Ναι, δικό μου.
Σε ευχαριστώ πολύ για το μαντήλι. Πολλά λες, φίλε. Δεν ξέρω αν είσαι ο αδερφός της ή ο φίλος της. Δεν έγινε δάκια τίποτα. Ένα μαντήλι μου δάνεισε. Ο Μπόρις είναι ο πρώτος αντίπαλος του Τίμωθη και θεωρείται ένας ασυναγώνιστος οδηγός. Μετά από την πρώτη του νίκη επί του Τίμωθη, ξεκινά μια αντιπαλότητα πέρα από τις πίστες, η οποία αργότερα μετατρέπεται σε φιλία. Το αυτοκίνητο του Τίμωθη! Να πάρει, μας πέρασαν! Όχι, δεν θα τους αφήσω! Μην τρέχεις, το όριο ταχύτητας είναι 70 χιλιόμετρα! Έλα, τι πειράζει να τρέξουμε λίγο παραπάνω! Όχι, σου λέω! Δεν πρέπει να παραβούμε τους κανόνες! Έτσι δεν έχει πλάκα! Ο Μπόρις τον θεωρεί σοβαρό αντίπαλο και έχει αιμονή με το να τον νικήσει στους αγώνες. Παρότι ο Μπόρις έχει πολύ περισσότερες νίκες, έχει πάντα την αίσθηση ότι ο Τίμωθη είναι καλύτερος. Τίμωθη, είσαι ένας επιπόλαιος και ρυψοκίνδυνος τύπος. Όμως τώρα ξέρω πως μέσα σου κρύβεις μια δύναμη που εγώ δεν την έχω. Μια φοβερή δύναμη. Μαζί καταφέρνουν να κερδίσουν το 24ωρο Le Mans μετά από σπουδαία ομαδική δουλειά, όπου αποφασίζουν να αφήσουν πίσω τις διαφορές τους. Κανένα πρόβλημα? Όχι, όλα δουλεύουν ρολόι. Καλή τύχη. Έτοιμος, ξεκινά! Αργότερα ο Μπόρις προσλαμβάνεται από την ομάδα Lotus. Μπόρις, μη φεύγεις. Η motorcar σε χρειάζεται. Μείνε να με βοηθήσεις. Άφησέ με. Πάντα έψαχνα να βρω ένα team που θα μπορούσε να κερδίσει το Grand Prix. Επιτέλους το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Ζηλεύεις, ε! Γιατί η motorcar δεν μπορεί να το κερδίσει. Ντροπή σου για να το λες αυτό. Νέλη, εσύ τι λες για όλα αυτά. Δεν σε νοιάζει που φεύγει ο Μπόρις. Αν τον αφήσεις, δεν θα προλάβουμε να ετοιμάσουμε το αυτοκίνητο για το Grand Prix. Πες του να μείνει. Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω. Άλλωστε εγώ ήμουν αυτή που του το πρότεινα. Εσύ? Συγχαρητήρια, Μπόρις. Τους έπεισες όλους. Βοήθησέ με! Βοήθησέ με να λάβουμε μέρος στο Grand Prix! Μη μ' αφήνεις! Μπορώ, Τίμωθη. Έχω υποσχεθεί ότι θα γυρίσω πίσω. Άλλωστε αυτή ήταν η συμφωνία μας από την αρχή. Μη δυσκολεύεις πιο πολύ τα πράγματα. Να σε πάρει ευχή, Νίκ! Ο Μπόρις, όπως και άλλοι χαρακτήρες της σειράς, έχει τραγικό τέλος. Στον αγώνα κατά τον οποίο ο Τίμωθη κερδίζει το Ιαπωνικό Grand Prix, ο Μπόρις έχει ένα σοβαρό ατύχημα, όπου το όχημά του τυλίγεται στις φλόγες. Έτσι καταλήγει στο νοσοκομείο από σοβαρά εγκάβματα. Μετά το θάνατο του Μπόρις, για τον οποίο πίστευε ότι ήταν γεννημένος για μεγάλα πράγματα, ζητάει από τον Τίμωθη να τρέξει στους αγώνες προς τιμήν του. Τελικά αποφασίζει να βαδίσει στα χνάρια του πατέρα της, επιστρέφοντας στη Motor Cars. Η Ιζαμπέλ είναι μια νεαρή Ισπανίδα, την οποία συναντά ο Τίμωθη στο αεροπλάνο με προορισμό την Ισπανία, για το τοπικό Grand Prix. Φτάνοντας στην Ισπανία, οι δρόμοι τους χωρίζουν. Όμως η μοίρα τους ενώνει και πάλι, όταν η Ιζαμπέλ εντελώς τυχαία πέφτει πάνω στον Τίμωθη. Α, εσύ εδώ! Με κυνηγάνε! Φύγε γρήγορα! Σταμάτα! Και γιατί σε κυνηγάνε? Είσαι Ιάπωνας, έτσι? Ναι. Μ' αρέσουν οι Ιάπωνες, θέλεις να σου δείξω την πόλη? Θέλοντας να του δείξει τα αξιοθέατα, επισκέπτονται ένα μουσείο. Όμως τα λαγωνικά του πατέρα της δεν αργούν να τους εντοπίσουν. Σε ψάχναμε παντού, Ιζαμπέλ, γιατί έφυγες? Έλα πάμε. Αφήστε την, τι θέλετε? Αγούλος. Σταματήστε, θα έρθω μαζί σας, αυτός δεν φταίει τίποτα, μην το χτυπάτε. Τους οδηγούν και τους δύο στον πατέρα της, όπου ο Τίμωθη μαθαίνει περισσότερα για εκείνη. Αυτή είναι η μητέρα της, Ιζαμπέλ, Κύρικο. Κύρικο, τότε... η μητέρα της Ιζαμπέλ ήταν Ιαπωνέζα. Μόλις γεννήθηκε η Ιζαμπέλ πέθανε, νέα και όμορφη. Πέθανε? Η Ιζαμπέλ θέλει να πάει στην Ιαπωνία. Την προηγούμενη μέρα τη βρήκαμε στο αεροδρόμιο του Λονδίνου και τη φέραμε πίσω. Ό,τι και να γίνει όμως, την αγαπώ. Γιατί το έκανες, γιατί? Ιζαμπέλ, ο Κάρλο μας περιμένει. Πάμε.
Ο λόγος της φυγής της ήταν ο Κάρλος ο Ταυρομάχος, με τον οποίο σκόπευε να την παντρέψει ο πατέρας της. Η καρδιά της Ισαμπέλ δεν μου ανήκει πια. Αντίο Ισαμπέλ, αντίο. Κάρλο! Αρχικά ο πατέρας της δεν δέχεται τον Τίμωθη ούτε καν ως φίλο της Ισαμπέλ. Όμως εντυπωσιασμένος από το ταλέντο του, τελικά τον αποδέχεται ως πιθανό γαμπρό του. Με την προϋπόθεση να εγκαταλείψει τους αγώνες και να αναλάβει τη διαχείριση των επιχειρήσεών του. Ο Τίμωθη αποφασίζει να εγκαταλείψει τους αγώνες. Όμως ο πατέρας του εμφανίζεται ξαφνικά και τον πείθει να λάβει μέρος στο ράλι του Λεμάν. Ο Γκουίντα είναι ένας Ισπανός οδηγός, ο οποίος πιστεύει ότι ο αδερφός του, ο Κάρλος, σκοτώθηκε από τον Ταύρο επειδή αποσπάστηκε η προσοχή του εξαιτίας του Τίμωθη και της Ισαμπέλ. Γκουίντα, δεν ξέρω τι να πω. Μη με ακουμπάς! Εσύ τον σκότωσες! Τι? Η Ισαμπέλ ήταν η ζωή του και του πήρες τη ζωή του! Θα μου το πληρώσεις αυτό! Σταμάτα, ο Τίμωθη δεν φταίει! Δεν ήξερε τίποτα! Δεν ήξερε πως με αγαπούσε! Ο Γκουίντα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον εκδικηθεί, συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού του στον δρόμο, μιας άνησης μάχης με σπαθιά και την παγίδευσή του σε μια αρένα με ένα λυσασμένο τάβρο. Το τελευταίο προκαλεί ένα σοβαρό τραυματισμό στο πόδι του Τίμωθη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγωνίσει στο Grand Prix του Monte Carlo. Αργότερα, στον 24ωρο αγώνα Λεμάν, η Ισαμπέλ μαθαίνει ότι ο Γκουίντα σκοπεύει να ρίξει λάδι στην πίστα την ώρα που θα περνάει ο Τίμωθη. Έτσι θα μπορούσε να πάρει την εκδίκησή του για το θάνατο του αδερφού του. Η Ισαμπέλ αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Τίμωθη, σταμάτα! Σταμάτα, Τίμωθη! Ο Γκουίντα δεν συνειδητοποιεί αρχικά ότι η Ισαμπέλ έχει πέσει θύμα της δολοπλοκίας του. Όταν φτάνει στα πιτς, ο Τίμωθη τον χτυπάει αγανακτισμένος και ο Γκουίντα τον απειλεί ότι θα ενημερώσει την Επιτροπή για το γεγονός, το οποίο θα σημάνει και τον αποκλεισμό του Τίμωθη. Παραλίγο να σκοτώσεις την Ισαμπέλ! Εσύ και τα πρωτομαλικάρα σου! Εσύ! Τι είναι αυτά που λέει, τι έπαθε η Ισαμπέλ! Πες μου αμέσως! Ο Γκουίντα νιώθει τρομερές τύψεις για αυτό που έκανε και σπέβδει στο νοσοκομείο για να λάβει συγχώρεση από την Ισαμπέλ και τον πατέρα της. Αφού επιστρέφει στον αγώνα, ο Γκουίντα αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή του, αφήνοντας το τιμόνι από τα χέρια του. Την ακριβή στιγμή που ο Τίμωθη περνάει νικητή στη γραμμή του τερματισμού, η Ισαμπέλ αφήνει την τελευταία της πνοή στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Ο κύριος Σμιθ είναι ο πατέρας του Τίμωθη. Στα νιάτα του ήταν πρωταθλητής ταχύτητας μοτοσυκλετών. Είναι στενός φίλος του προέδρου της Motor Cars, με τον οποίο ήταν μεγάλη αντίπαλη στους αγώνες στο παρελθόν. Αν και ο κύριος Σμιθ απουσιάζει από τη ζωή του Τίμωθη για 15 χρόνια, δεν πάβει να τον παρακολουθεί από απόσταση. Όταν πιστεύει ότι ο γιος του είναι έτοιμος, ζητάει από τον Νίκη Λάουντα να τον δει στο Mount Fuji και εν συνεχεία να αναλάβει την εκπαίδευσή του. Ο κύριος Σμιθ γίνεται η σκιά του Τίμωθη στα πρώτα βήματα του στους αγώνες και είναι εκεί για να του παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια όποτε χρειαστεί. Κύριε! Ναι. Μας σώσατε! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! Ευχαριστούμε. Ναι, σας ευχαριστούμε! Χαίρομαι που είστε καλά. Περιμένετε! Πώς σας λένε! Άστο, ένας περαστικός είμαι. Κάποια στιγμή ο Τίμωθη μαθαίνει ότι ο κύριος Σμιθ είναι ο πατέρας του, τον οποίο νόμιζε νεκρό τόσα χρόνια. Αργότερα ο κύριος Σμιθ εντάσσεται στην ομάδα της Motor Cars, ως επικεφαλής σύμβουλος σχεδιασμού αυτοκινήτων, έχοντας στενή επαφή με το γιο του και την πορεία του στους αγώνες. Αρχικά ο Τίμωθη δεν τον συμπαθεί, μιας και ο πατέρας του φέρεται σκληρά για το καλό του. Όμως, πολύ γρήγορα σφυριλατείται μια σχέση πατέρα και γιου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Ιαπωνικό Grand Prix.
Κατόπιν ο Τίμωθη επισκέπτεται τους θείους του για να τους δείξει το τρόπαιό του. Τότε το μυστήριο της 15χρονης απουσίας του πατέρα του λύνεται. Καθόλου ευχαριστημένοι για την απόφασή του να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του, του λένε για το ατύχημα που κόστησε τη ζωή στη μητέρα του Τίμωθη. Σύμφωνα με τους θείους του, ο πατέρας του είχε χτυπήσει τη μητέρα του με τη μηχανή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Όμως αντί να σταματήσει και να τη βοηθήσει, προτίμησε να συνεχίσει τον αγώνα και έτσι να νικήσει και να στεφτεί πρωταθλητής. Ο Τίμωθη πέφτει από τα σύννεφα. Όταν οι δύο συναντιούνται στην Αφρική για το προγραμματισμένο ράλι, ο Τίμωθη τον κατηγορεί ευθέως για το θάνατο της μητέρας του. Το αφρικανικό ράλι ξεκινά και ο Τίμωθη έρχεται αντιμέτωπος με ελέφαντες, κροκόδιλους και με τα στοιχεία της φύσης. Σύντομα θα λάβει ένα γράμμα από τον πατέρα του με το οποίο θα εξηγεί τα πάντα και ότι τα πράγματα δεν έγιναν όπως του τα είπαν οι θείοι του. Δηλαδή ότι ναι μεν το ατύχημα έγινε, όμως όταν τους άφησε για να συνεχίσει τον αγώνα και οι δύο ήταν μια χαρά και ο ίδιος έμαθε για το θάνατο της συζύγου του ώρες αργότερα. Επίσης ο πατέρας του τον ενημερώνει ότι θα ανέβει στο όρος Κιλιμάντζαρο για να εκπληρώσει μια υπόσχεση που είχε δώσει στη μητέρα του Τίμωθη. Έτσι ο Τίμωθη με την Άννη θα βγουν προς αναζήτησή του. Όμως θα τον βρουν νεκρό μέσα στο χιόνι. Οι διδαχές και η μνήμη του πατέρα του παρόλα αυτά τον βοηθούν να κερδίσει τον αγώνα, όμως του αφήνουν μια αίσθηση χαρμολύπης κατά την αποχώρησή του. Ο κύριος Κατόρι, γνωστός και ως πρόεδρος, είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Motor Cars. Προσλαμβάνει τον Τίμωθη αρχικά ως μηχανικό και αργότερα ως οδηγό, έπειτα από τη σύστασή του Νίκη Λάουντα. Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των αυτοκινήτων με τα οποία αγωνίζεται ο Τίμωθη και δίνει συμβουλές για το σχεδιασμό του. Το Special Velos του Τίμωθη, πολύ ωραίο όνομα, του ταιριάζει απόλυτα! Καλή επιτυχία, Τίμωθη. Ελπίζω να εκπληρωθούν όλα σου τα όνειρα με αυτό το οκτάτροχο αυτοκίνητο και τα δικά μου όνειρα. Περνάει δύσκολο όταν πεθαίνει ο Μπόρις και έτσι η κόρη του απελπισμένη σκέφτεται να εγκαταλείψει την εταιρεία και κατ' επέκταση τους αγώνες. Τότε ο πρόεδρος την παρηγορεί και την παροτρύνει να υποστηρίξει πλέον τον Τίμωθη αφού τα όνειρά του ήταν ίδια με τον Μπόρις. Όταν στο τέλος της σειράς ο Τίμωθη κερδίζει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο πρόεδρος του αποτείνει φόρο τιμής σε μια παρέλαση με τους καλύτερους μοτοσυκλετιστές και πρώην συναγωνιστές του. Αυτό που κάνετε κάποια μέρα θα το μετανιώσετε, σας προειδοποιώ. Είμαι ένας κακομαθημένος, είμαι ένας κουτός, μιλάω άσχημα, είμαι τεμπέλης και αν μου καπνίσει μπορεί ακόμα να αρχίσω να φλερτάρω την κόρη σας. Έτσι για πλάκα κύριε, το καταλάβατε? Λοιπόν για πέστε μου τώρα, θέλετε ακόμα να δουλέψω στη Motor Cars, ε? Ναι, γιατί πάνω απ' όλα αγαπάς τα αυτοκίνητα. Για μένα όποιος αγαπάει τα αυτοκίνητα είναι καλός άνθρωπος. Να πάρει, δεν ξέρω πια τι να πω. Δέχομαι και όπου βγει. Κι έτσι ο Τίμωθη αποφάσισε να δουλέψει για τη Motor Cars. Θα είναι όμως έτοιμος σε 3 μήνες να λάβει μέρος στο ράλι του Μοντεκάρλο? Άλλη μια πρόκληση για τον Τίμωθη. Σήμερα ελπίζω να σας άρεσε και να μου χαρίσετε ένα like και μια εγγραφή.
Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να περνάτε καλά. Γεια σας.